Εδώ είμαστε λοιπόν στη Βαρκελόνη, στη μεγαλύτερη παγκόσμια εκδήλωση κινητών επικοινωνιών και ψηφιακής τεχνολογίας, το Mobile World Congress, που άνοιξε σήμερα τις πύλες του σε ένα χώρο 120.000 τετραγωνικών μέτρων, ο οποίος θα υποδεχτεί περισσότερους από 100.000 επισκέπτες. Το φετινό συνέδριο έκθεση προσέφερε μια πολύ καλή γεύση από το τι μας περιμένει στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, όπου από ό,τι φαίνεται θα χρησιμοποιούμε εκτενώς εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας που θα τρέχουν και μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας πέμπτης γενιάς. Η έκθεση συγκέντρωσε περισσότερους επισκέπτες από κάθε άλλη χρονιά, από 204 χώρες, μεταξύ των οποίων 3.600 δημοσιογράφοι. Συμμετείχαν περίπου 2.200 εκθέτες από 40 χώρες από όλο τον κόσμο, που απλώθηκαν σε 9 χολ του εκθεσιακού κέντρου, καλύπτοντας κάθε πτυχή του κλάδου. Από τις κινητές συσκευές μέχρι την προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων, από το 3D printing μέχρι την εικονική πραγματικότητα και από πρωτοποριακές εφαρμογές μέχρι φιλόδοξες υποδομές για συνδεδεμένες πόλεις. Το 5G ήταν ένα από τα βασικά, αν όχι το κύριο θέμα συζήτησης, στο φετινό MWC. Στην ανάγκη ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας να μην επικεντρωθεί μόνο στο 5G, αλλά να βοηθήσει στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει το Facebook να συνδεθούν και όσοι παραμένουν offline, διατύπωσε ο διευθύνων σύμβουλος του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής σύνδεσης, Mark Zuckerberg, κατά τη διάρκεια της ιδιότυπης ζωντανής συνέντευξης που παραχώρησε μπροστά σε μια κατάμεστη από 2.000 συμμετέχοντες αίθουσα. Το Facebook προωθεί άλλωστε το πρόγραμμα Internet.org, που έχει ως στόχο να ενισχύσει τη διείσδυση του διαδικτύου σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αναφορικά με τη Virtual Reality, ο Zuckerberg υπενθύμησε ότι το Facebook έχει την Oculus Rift, μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο, η οποία θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι άνθρωποι. Πολλοί κατασκευαστές έχουν αρχίσει να επενδύουν στο διαδίκτυο των πραγμάτων, το γνωστό μας Internet of Things, που ήταν ένα άλλο καυτό θέμα συζήτησης. Γι' αυτό και στους εκθεσιακούς χώρους της Fira Grand Via είδαμε, μεταξύ άλλων, έξυπνα αυτοκίνητα και ποδήλατα που επικοινωνούν μεταξύ τους, συστήματα παράδοσης αποσκευών και αντικειμένων, έξυπνες ζυγαριές, θερμόμετρα και πιεσόμετρα. Ακόμη και πληρωμές μπορεί πλέον να κάνει κανείς φορώντας ένα μπουφάν που διαθέτει το απαραίτητο αξεσουάρ και έχει πιστοποιηθεί από τη Visa ή τη Mastercard. Now she's doing a presentation to introduce company information, but not only presentation. She already started working in hospital. This is not a vacuum cleaner. This is a semi-autonomous delivery robot that will deliver packages to your house 20 to 30 minutes after you tell it to come to bring the package to you. So very what's much. The name? It's called Starship right now. Contest. But we have a contest for more names. If you have ideas, tell us. SDK, we're a brand from the UK, and this is our first hybrid connected product that we've launched at MWC. It's actually the world's first portable cloud device. Οι ψηφιακές τεχνολογίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στο χώρο της αυτοκίνησης και το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα μονοθέσια που χρησιμοποιούνται στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Το αυτοκίνητο μου μιλάει συνέχεια. Η τεχνολογία έχει τέτοια συμμετοχή στην προσπάθειά μας, που η επιτυχία δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των οδηγικών ικανοτήτων, δήλωσε από το βήμα του Mobile World Congress ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Lewis Hamilton. Από την έκθεση δεν έλειψε η Ελλάδα, η οποία είχε το δικό της εθνικό περίπτερο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Στο ελληνικό περίπτερο συμμετείχαν 25 εταιρείες, ενώ ακόμα 50 παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η συνδιοργάνωση έγινε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος, τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και το Enterprise Greece. Επιπλέον στην έκθεση συμμετείχαν και ορισμένες εταιρείες με αυτόνομο περίπτερο, όπως η Intracom Telecom, η Adaptive και η Upstream. Το Mobile World Congress δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τη Βαρκελόνη και τις γύρω περιοχές που ξεπερνά τα 460 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας παράλληλα 15.000 προσωρινές θέσεις εργασίας. Φέτος μάλιστα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης, άρχισε τη λειτουργία του νέα γραμμή του μετρό που συνδέει απευθείας το αεροδρόμιο με τις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου και την πόλη της Βαρκελόνης.